και κύριοι, χαίρετε απόψε. Έχω, όπως κάθε φορά, την ξεχωριστή χαρά και τιμή να έχω πλάι μου έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν δικό μας άνθρωπο, έναν καλό μου φίλο. Έναν άνθρωπο ο οποίος τιμάει αυτόν τον τόπο και είμαι υπερήφανος που τον έχω φίλο μου. Είναι ο κύριος Ιωσήφ Στεφάνο, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου και πρόεδρος του Ινστιτούτου Σύρου, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε πολύ σημαντικές ζητήματα απόψε. Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε εδώ, κύριε Στεφάνο. Μεγάλη μου χαρά και τιμή να κουβεντιάζω μαζί σας με ένα σαγηνευτικό ομιλητή εκτός των άλλων και να μάθω και πράγματα από εσάς, να μάθουν και ειδήσεις οι συμπολίτες μας εδώ της Σύρας και των Κυκλάδων. Η χαρά είναι και δική μου, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνώ με τους συμπατριώτες μου και να θέτω θέματα που μας αφορούν όλους και που πρέπει όλοι να είμαστε κοινωνοί αυτών των θεμάτων για να βοηθήσουμε να ανέβει λίγο ο τόπος. Καλός πολίτης είναι ένας ενημερωμένος πολίτης, έτσι είναι, εκτός των άλλων. Αυτό προσπαθούμε, να ενημερώνουμε. Αυτός είναι και ο ρόλος του Ινστιτούτου, άλλωστε και γι' αυτό ιδρύθηκε. Καταρχήν θα ήθελα σήμερα να πω για τον Άγιο Γεώργιο που τελείωσε. Έχει γίνει η προσωρινή παραλαβή, μένει η οριστική παραλαβή, αλλά ουσιαστικά έχει τελειώσει, λειτουργεί. Αυτό όμως δεν φτάνει. Το ότι τελείωσε και τελείωσε και είναι ένα εξαιρετικό μνημείο, είναι πραγματικά αποκαλύφθηκαν πράγματα τα οποία ούτε τα ξέραμε, ούτε τα γνωρίζαμε και που πλούτησαν πάρα πολύ την πληροφοριακή του ικανότητα, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή, όποιος ανεβαίνει στον Άγιο Γεώργιο, ετοιμάζουμε βεβαίως και κάποια προγράμματα για ενημέρωση ξεχωριστά και για τευχάκια και κάποια βίντεο και μια αίθουσα υποδοχής εκεί κάτω από το καμπαναριό που θα μπορεί να πληροφορείται ο επισκέπτης πριν ανέβει επάνω ακόμη να πληροφορείται και το ιστορικό και την πορεία της αποκατάστασης και όλα αυτά. Αλλά πράγματι, ενώ πρώτα οι επισκέπτες ανέβαιναν, έβαζαν μέσα το κεφάλι τους στην πόρτα και έλεγαν μια καθολική εκκλησία, ξαναφεύγανε, πηγαίναν στις βεράντες να δούνε την Ερμούπολη, που δεν φαίνεται και καλά από εκεί, ή πήγαιναν και έβλεπα την Χαράδρα και μετά φεύγανε. Τώρα έχει τόσα να τους πει ο Άγιος Γεώργιος που δεν θα ξεκολλάνε. Και ήδη νομίζω ότι ορισμένα παιδιά, μάλιστα από το Βορνά εκεί, από τη γειτονιά του Αγίου Γεωργίου, κάνουν και ξεναγήσεις. Και έχουμε μιλήσει και έχουν ενημερωθεί και λένε πολλά πράγματα στους επισκέπτες και του διαγείρουν το ενδιαφέρον. Γιατί είναι πραγματικά ένα εξαιρετικά σημαντικό μνημείο ο Άγιος Γεώργιος και με όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν δείχνει ότι και τον είχαμε παραμελήσει. Φυσικό ήταν μες στα χρόνια να έχουν αλλάξει πράγματα, αλλά είχαν κρυφτεί και πολλά πράγματα. Όλος αυτός ο διάκοσμος του Βιανέλο, του Γκιουζέπε Βιανέλο που αποκαλύφθηκε, ήταν έκπληξη για μας, για όλους. Και οι αρχαιολόγοι και οι αυτοί που ήρθαν έτσι και ξαφνικά βρήκαμε από μέσα αυτά τα πράγματα, είχαν μείνει έκπληκτοι. Και τότε μας βοήθησαν, έκαναν μόνοι τους την μελέτη και φροντίσαμε εμείς να πάρουμε μια ενίσχυση στο θέμα της συντήρησης του διακόσμου για να μπορέσουμε να το αποκαλύψουμε όλο. Και αποκαλύφθηκαν και οι θηρεοί των επισκόπων και όλα αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει μια ιστορία που πραγματικά αξίζει να την γνωρίζει κανένας. Να σκεφτείς ότι μπαίνοντας στο βαπτιστήριο, που είναι και το αρχαιότερο κομμάτι του συγκροτήματος, γιατί αυτό έχει χτιστεί το 1703. Ήταν το παρεκκλήσιο του Τιμίου Σταυρού και στη συνέχεια το είχαν για να θάβουν τους επισκόπους μέσα. Μετά το έκαναν βαπτιστήριο, μετά το άδειασαν και είχε μείνει σχεδόν διάδρομος, ένας διάδρομος ήταν και προσπαθήσαμε να του ξαναδώσουμε τη λειτουργία του να είναι ένας ιερός χώρος και είναι τόσο εντυπωσιακό, γιατί όπως είναι και το πιο παλιό, είναι πιο συγκινητικό και πιο ενδιαφέρον να το βλέπεις. Αλλά εκτός από όλα τα άλλα, έχει από πάνω από την είσοδο που μπαίνεις από το ναό στο βαπτιστήριο, έχει έναν πίνακα, ο οποίος πρέπει να είναι αντίγραφο, δεν θα είναι ο γνήσιος γιατί δεν φαίνεται τόσο παλιός, είναι αντίγραφο του πρώτου πίνακα που είχε φέρει ο επίσκοπος Γκουάρντι τότε, όταν είχε πάει στη Ρώμη, αμέσως μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Αυτή η ναυμαχία ήταν όριο για την ιστορία του δυτικού πολιτισμού, διότι εκεί καθορίστηκε πια η τύχη της Ευρώπης
απέναντι στην επεκτατική μανία που είχε πιάσει τότε τους μουσουλμάνους με τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή κλπ. Είχε φτάσει μέχρι την Βιέννη, ετοιμαζόταν να προχωρήσει και να καταλάβει και την υπόλοιπη Ευρώπη. Και τότε ο Πάπας, ο Λέων, είχε προσπαθήσει να συνασπίσει όλους τους χριστιανούς να πολεμήσουν τους Οθωμανούς που επέλαβναν. Και πράγματι κατάφερε και έπεισε τις μεγάλες δυνάμεις τότε, την Ισπανία, την Ιταλία, την Γαλλία κλπ, την Αγγλία, και ενωμένος ο στόλος, ο δυτικός, αντιμετώπισε τον τουρκικό στόλο στον Αβαρίνο μπροστά. Και συγγνώμη, στην Ναύπακτο, της Ναύπακτου, για την ναυμαχία της Ναύπακτου μιλάω. Σε αυτήν μάλιστα την ναυμαχία, ο συγγραφέας του Δον Κιχώτη, ο Θερβάντες, έχασε το χέρι του σε αυτή την ναυμαχία. Είχε πολεμήσει όλη η Ευρώπη τότε. Και νίκησαν οι Δυτικοί, κατατρόπωσαν τον στόλο, καταναυμάχησαν τον στόλο των Οθωμανών, και από εκεί και μετά άρχισαν οι Οθωμανοί να υποχωρούν πλέον και ξαναμαζεύτηκαν. Ο Πάπας τότε είχε παροτρύνει τους χριστιανούς να προσεύχονται στο Ροδάριο. Όλη τη Δύση να προσεύχεται στην Παναγία του Ροδαρίου. Και τότε, όταν νίκησαν οι Δυτικοί, απεδόθη η νίκη στη βοήθεια της Παναγίας του Ροδαρίου και καθιερώθηκε η λατρεία της και άρχισαν να δημιουργούνται παρεκκλήσια, βήματα, εκκλησίες κλπ. Σε όλη την Δύση, αφιερωμένα στην Παναγία του Ροδαρίου. Εκείνη την στιγμή λοιπόν, ο δικός μας ο επίσκοπος τότε, ο Γκουάρντι, είχε πάει στη Ρώμη και έφερε έναν πίνακα με την απεικόνιση της Παναγίας του Ροδαρίου, όπου από τη μια πλευρά είναι ο Άγιος Βενέδικτος, από την άλλη είναι η Αγία Κατερίνη της Σιένας, και ο Χριστός δίνει ένα ροδάριο στον ένα και η Παναγία δίνει ένα ροδάριο στην άλλη, και για να προσεύχονται. Το ίδιο θέμα ακριβώς απεικονίζει και ο νεότερος πίνακας, που νομίζω ότι είναι του Γκαλιάρντι, που είναι στο βήμα αφιερωμένο σε αυτή την Παναγία. Όπως λοιπόν καταλαβαίνεις, και μόνο σαν ιστορικό δεδομένο αυτό, και ότι δείχνει αυτή την εικόνα και δείχνει και το κάστρο της Ναυπάκτου από κάτω, αυτό δεν το βρίσκεις αλλού. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι οι θηραίοι. Οι θηραίοι των επισκόπων, οι οποίοι είναι ένα βιβλίο ανοιχτό. Αν καθίσεις να τους χαζέψεις ή να δεις την ερμηνεία τους κλπ. Γιατί ο καθένας διάλεγε αυτά τα σύμβολα που διάλεγε και έβαζε στο θηραίο του, όπως και ο Πέτρος τώρα έχει, ο δικός μας επίσκοπος τώρα, ο μόνος που δεν έκανε θηραίο ήταν ο Φραγκίσκος. Ο Φραγκίσκος δεν ήθελε θηραίο. Δεν έκανε. Οι υπόλοιποι επίσκοποι όμως όλοι έχουν κάνει. Και ο Ξενόπουλος και οι προηγούμενοι όλοι. Και ο Μαξιονίτης και ο Βουτσίνος και όλοι. Έχει κάνει τόσο πολλά ο Φραγκίσκος, που είναι ένας θηραίος από μόνος του. Εντάξει, είναι θηραίος από μόνος του, πράγματι. Το όνομά του είναι λοιπόν, θηραίος. Και αν δει κανείς τους θηραίους αυτούς λοιπόν, είναι εντυπωσιακοί. Διότι υπάρχει ο θηραίος του Μπλάνσης, ο οποίος είναι ανάγλυφος και τον έχουμε κάνει κάτω στην είσοδο, όπως μπαίνουμε για να ανέβουμε στο συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου. Προχτές που ήταν ο ανθρώπους του Σταυρού, τον τράβηξε έτσι, ναι. Τον λοιπόν, ανέδειξε. Αυτός έχει τα αστέρια, έχει τα σύμβολα που είχε διαλέξει ο Μπλάνσης, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός επίσκοπος, εξαιρετικός πρέπει να ήταν, γιατί αυτός έφτιαξε πολλά πράγματα, αυτός καθιέρωσε και την λατρεία της Παναγίας της Ελπίδος, αυτός έφτιαξε το παλάτι, εκτός, και ήταν και ο κτήτορ του ναού, του νέου ναού ας πούμε. Παρόλο που είχε ξεκινήσει άλλος πριν, αλλά όμως ο Μπλάνσης τον πραγματοποίησε. Επάνω, στην είσοδο του Σακριστία, που προχωρούμε προς το βαπτιστήριο και το Σακριστία, είναι ο θηραίος του Αλμπέρτη, ο οποίος ήταν ο διάδοχος του Μπλάνσης. Και αυτός είχε διατηρηθεί σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και τον βρήκαμε έτοιμο, τον ρετουσάραμε ας πούμε, ρετουσαρίστηκε από τους συντηρητές, αλλά είναι ένας θηραίος εξαιρετικός, διότι δείχνει την εστία με τη φωτιά, δείχνει την άγκυρα που συμβολίζει την ελπίδα και δείχνει και το δέντρο της ζωής, που είναι το στοιχείο που ενώνει τα κάτω με τα άνω κλπ. Η καλλιέργειά του μας οδηγεί προς τα πάνω. Λοιπόν, απέναντι είναι ο θηραίος του Μασούτσι, που ήταν καπουτσίνος
και έχει και το έμβλημα των Καπουτσίνων, το χέρι του Χριστού και το χέρι του λαϊκού, και, και, το, και έχει ένα αστέρι φωτεινό, το αστέρι της Βιθλεύ, που καθοδηγεί τους χριστιανούς. Και απέναντι υπήρχε ο θηρεός του πόλητου, τον οποίο χωρίς να το ξέρουν τον είχαν χαλάσει τελείως. Γιατί το 1948 ο Δήμαρχος Καλακαλάς, ο Δήμαρχος της Ερμούπολης τότε, εδόρισε στον Άγιο Γεώργιο, είχε πάει Ιταλία και είχε φέρει το άγαλμα της Αγίας Θηρεσίας. Και το εδόρισε στον Άγιο Γεώργιο και ο επίσκοπος Βουτσίνος τότε, σε εκείνο το σημείο, άνοιξε μια κόγχη, έκανε μια κόγχη και έβαλε μέσα την Αγία Θηρεσία. Κάνοντας την κόγχη, φαίνεται ότι εντωμεταξύ είχαν βάψει το ναό και είχαν σκεπάσει τα εμβλήματα. Δεν μπορούσαν να τα ξαναζωγραφίσουν, δεν ξέρω γιατί, τα είχαν σκεπάσει. Και χάλασε το έμβλημα τελείως, εκτός από κάτι άκρες διακοσμητικές που είναι, όπως είναι το επισκοπικό καπέλο, έχει τις φούντες. Και ο τρόπος με τον οποίο ήταν σχεδιασμένες οι φούντες κλπ. Μας οδήγησε στο να ξεχωρίσουμε ότι αυτός ήταν ο θηρεός του πόλητου, τον οποίο διαθέτουμε από άλλα στοιχεία και επομένως τον αποκαταστήσαμε κι αυτόν. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Ο Μακριονίτης, παραδείγματος χάρη, έχει τον αμνό του Θεού. Με το λάβαρο της Αναστάσεως. Ένα αμνό με το λάβαρο του Αναστάντα Χριστού κλπ. Ο Ξενόπουλος έχει στο έμβλημά του τη μέλισσα, την εργατικότητα. Ο καθένας λοιπόν είχε διαφορετική. Ο Πόλητος είχε σαν έμβλημα την ειρήνη. Έχει λοιπόν δύο αγγέλους που κρατάνε την ταινία και η πηγής ειρήνη και από κάτω το Περιστέρι που κρατάει το κλαδί της ελιάς. Δηλαδή ο κάθε ένας έδειχνε το χαρακτήρα του και τον προορισμό του και την επιθυμία του, το πώς έβλεπε ότι θα έπρεπε να κατευθύνει το ποιμνιό του και ποιος θα ήταν ο βασικός άξονας του έργου του. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το βλέπεις. Διότι δεν είσαι απλώς ένας, μπαίνεις στο ναό, βλέπεις, α, έτσι είναι ένας καθολικός ναός και τέλειωσε. Δεν μιλάω μόνο για τους ξένους όμως, μιλάω και για τους ίδιους τους ενωρίτες του ναού, που σιγά σιγά αρχίζουν να τον μαθαίνουν. Είναι ένα ανοιχτό βιβλίο ο Άγιος Γεώργιος. Τώρα, ο ναός αποκαταστάθηκε πάρα πολύ καλά. Η διακόσμησή του εξαιρετική. Φτιάξαμε το καμπαναριό που το βλέπω και το καμαρώνω. Πραγματικά είναι ένα ωραίο καμπαναριό, είναι αυτό που ήταν όπως το σχεδίασε ο Χατζησαφή. Το προηγούμενο ήταν μισερό. Μα του είπε ένα όροφο, είχε μονά τα τόξα, ήταν κοντό, δεν έβγαινε από πάνω και ήταν αντάξιο. Τώρα λοιπόν είναι ένα πολύ όμορφο καμπαναριό. Ανοίξαμε τις τρεις από τις πέντε αρκάδες, τρία από τα πέντε τόξα του πρόναου, που δυστυχώς παρά τη σύγχρονη τεχνολογία, παρότι χρησιμοποιήσαμε τα πάντα για να δούμε μήπως μπορούμε να τα ανοίξουμε, τέσσερις φορές πέντε κάναμε μοντέλα προσομοίωσης, έφερα και καθηγητές από το Πολυτεχνείο να δούμε μήπως μπορούσαμε να τα ανοίξουμε, δεν μου τα ανοίγουμε τίποτα, διότι σήμερα φοβόνται τους σεισμούς. Οι παραδοσιακοί αρχιτέκτονες και μαστόροι δεν είχαν τόσο μεγάλο φόβο. Τα φτιάχνανε και άμα γίνονταν ένα σεισμός έπεφτε. Σήμερα όμως είναι οι κανονισμοί. Είναι η ευθύνη που έχουν οι μηχανικοί. Η Ακρόπολη όμως δεν έχει πέσει τόσα χρόνια. Έχει πέσει η φτωχιά, σε πολλά σημεία έχει βαχθεί. Μην ξεχνάς ότι την βομβάρδισε και Μοροζίνη την Ακρόπολη. Κοίταξε, γενικώς ούτε ο Άγιος Γεώργιος θα έχει πάθει τίποτα. Και δεν είχε πάθει. Έχουν γίνει τόσοι σεισμοί από τότε, από το 1834 και μετά έχουν γίνει τόσοι σεισμοί. Δεν έπαθε τίποτα και από ό,τι τον είδαμε ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Εμείς ενισχύσαμε τα θεμέλια, ενισχύσαμε τις κολόνες, ενισχύσαμε το φέροντα οργανισμό του κλπ. Αλλά αυτό το κάναμε για να διατηρηθεί ο ναός. Ακόμη και αν υπάρχει ένα σεισμός, να μην πειραχτεί και επιπλέον να διατηρηθεί. Αλλά ήταν 180 χρόνια είχε περάσει έτσι, χωρίς σοβαρή ας πούμε επέμβαση συντήρησης. Τώρα προσπαθήσαμε να το κάνουμε, να κρατήσει άλλα τόσα. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι έτσι θα γίνει κιόλα. Τώρα, φτιάχτηκε. Όμως, έγινε επίσης, φτιάχτηκε ο περιβάλλον χώρος του. Εκείνο το ερείπιο που ήταν ένας βυρανές με σκουπίδια συνέχεια, που είχε μια σικιά μέσα και γκρεμίσματα έτσι, βουλημένα που λέμε στη χώρα, έγινε ένα υπέροχο κτίριο, το οποίο είναι το κέντρο έρευνας Συριανού πολιτισμού. Κάτι από το ιερό του ναού. Ναι.
το οποίο και θα ήδη παίρνει την πρώτη λειτουργία του και το, η πρώτη δουλειά που θα γίνει εκεί πέρα θα είναι όλη η δουλειά που θα γίνει για το θέμα που θα μιλήσω μετά, για την ένταξή μας στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Λοιπόν, ο Άγιος Γεώργιος φτιάχτηκε. Όμως, οι συνθήκες οι κλιματολογικές που έχουμε εδώ, ξέρεις πόσοι κεραυνοί έχουν πέσει εντωμεταξύ. Και τους έχουμε μαζέψει. Και τους έχει μαζέψει και τους έχει καταγράψει όμως. Τώρα τους καταγράφει κιόλα. Και βλέπουμε τι, το τι γίνεται. Πέρα από τους κεραυνούς που είχαν πλήξει το καμπαναριό τις 4 φορές και είχαν γίνει ζημιές κλπ. Είναι και το άλλο θέμα ότι οι κλιματολογικές συνθήκες, η υγρασία ιδίως και ο αέρας ο πολύ δυνατός σε σχέση με βροχή πολλές φορές κλπ. Χτυπάει πολύ άσχημα και θέλει προσοχή. Επιπλέον έχουν αλλάξει και οι συνθήκες λειτουργίας του ναού. Παλιά έμπαινε πάρα πολλούς κόσμος μέσα και λειτουργούσε συνεχώς. Είχε και κόσμο που υπηρετούσε το ναό. Ανοίγανε, κλείνανε παράθυρα, κάνανε. Τώρα μαζεύεται λίγος κόσμος μια Κυριακή. Mm. Δεν ασχολούνται με το να ανοίξουν παράθυρα, να αεριστεί ο ναός κλπ. Συγκεντρώνεται λοιπόν υγρασία από μέσα. Δεν είναι, είναι η αφίγρανση, η εφίγρανση που γίνεται από τους υδραθμούς όταν μπει ένας αριθμός ανθρώπων μέσα και μόνο με τις αναπνοές ανεβαίνει όλη αυτή, ο ζεστός αέρας πάει πάνω. Κολλάει η υγρασία στους τοίχους και μετά βλέπεις και δακρύζουν οι τοίχοι. Δεν μπορεί να βάλουμε φρυγαντήρες μέσα. Λοιπόν, φροντίσαμε και βάλαμε φρυγαντήρες. Και επειδή είχε γίνει, είχε μπει πολύ υγρασία στους τοίχους, αυτό πιο πολύ θα έλεγα ήταν από ασφάλμα του Υπουργείου. Ξέρεις, οι δημόσιες υπηρεσίες γενικώς πάνε με αργούς ρυθμούς. Λοιπόν, δεν το ξέρανε και το μνημείο καλά. Ώσπου να τους πείσουμε να ακούνε τι λέμε και να μην μας και να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα, είχανε μία, έτσι, ας το πω, υπεροψία το ότι είναι Υπουργείο και τα ξέρει όλα. Λοιπόν, κάπου θέλανε, το είχαν δει το συγκρότημα σαν ένα κάστρο. Ο Άγιος Γεώργιος δεν είναι κάστρο, είναι εκκλησία. Λοιπόν, θέλανε να τον κάνουν να φαίνεται κάστρο. Να έχει αυτό το, επειδή λέμε ότι είναι μεσαιωνική ανοσύρωση, είναι μεσαιωνική, αλλά ο Άγιος Γεώργιος δεν είναι μεσαιωνικός, είναι νεοκλασικός, είναι του 1834. Η ανοσύρωση ολόκληρη είναι ένας οικισμός που πραγματικά από το 1207 ξεκίνησε και οργανώθηκε και περιτυχίστηκε κλπ. Αλλά και έχει σπίτια πάρα πολύ παλιά κλπ. Αλλά και εκκλησίες παλιές, ο Άγιος Γιάννης είναι πολύ παλιός, είναι το 14ο αιώνα πάνω κάτω. Αλλά παρόλα αυτά, οι υπεύθυνες του Υπουργείου θεωρούσαν ότι πρέπει να το κάνουν κάστρο. Είχαν αφήσει λοιπόν, επειδή η μελέτη προέβλεπε επίχρησμα για να προστατευτεί, γιατί εμείς ξέραμε τα θέματα της υγρασίας, είχαμε ήδη κάνει μια εξαιρετικά καλή μόνωση, την οποία χάλασαν οι εργολάβοι μετά για να την ξαναφτιάξουν, γιατί το Υπουργείο ήθελε να ελέγξει την στατικότητα των σταυροθολίων. Τα σταυροθόλια και τους θόλους αν κρατάνε, ο θόλος ο κεντρικός και τα σταυροθόλια στα πλαϊνά κλήτη. Δεν ήταν κακό αυτό, αλλά βέβαια ήταν μια μόνωση που μόλις την είχαμε κάνει, την είχαμε κάνει το 2003 και ήταν εξαιρετική και δεν είχε παρουσιάσει το παραμικρό πρόβλημα. Όμως την χάλασαν και από εκεί και μετά έμεινε 2 χειμώνες ο κεντρικός θόλος. Τα σταυροθόλια και κυρίως το τύμπανο του κεντρικού θόλου με τα παράθυρα, αυτό που κρατάει τον θόλο, ας πούμε, τα πλαϊνά που είναι τα παράθυρα επάνω, έμειναν ασοβάτιστα, ανεπίχρηστα, διότι θέλανε, άσε να δούμε, μήπως το κάνουμε μόνο αρμολόγημα. Να φαίνονται οι πέτρες και λοιπά, με αυτού του ναού το χτίσιμο. Δεν είναι τέτοιο που να φαίνονται οι πέτρες, γιατί έχει μικρές πέτρες εντωμεταξύ. Εντάξει, μερικές μπορεί να φαίνονται, αλλά δεν είναι για να φαίνεται. Μετά οι πέτρες αυτές. Πολλές δεν είναι επιλεγμένες να είναι μαρμαρόπετρες, σκληρές πέτρες. Είναι κάτι ψαμόλυθι, είναι κάτι αυτή. Σαν σφουγγάρια. Τους βάζαμε στο νερό, ρίχναμε ένα κομματάκι πέτρα τέτοια στο νερό και το έκανε. Και μετά έτρεχαν νερά. Έβγαζε νερά. Λοιπόν, 2 χρόνια έμεινε ο ναός με το αν θα τον επιχρήσουν.
Ενώ η μελέτη ήταν να υπερσυστεί και κανονικά δεν έπρεπε να το καθυστερούν έτσι. Όμως, επειδή το Υπουργείο λέει, εμείς αποφασίζουμε, εμείς έχουμε την ευθύνη, αυτοί ανέλαβαν να το κάνουν. Εκεί... Από εκεί βγήκε τα Υπουργεία σου. Από εκεί, ναι, βγήκε. Από εκεί βγήκε τα Υπουργεία σου. Και από άλλα. Θα αναφέρω παρακάτω. Λοιπόν, και έτσι εμποτίστηκε ο ναός με υγρασία τόση. Είχαμε φτάσει 95% υγρασία. Πώς να ζωγραφίσει ο άλλος όταν ήρθε η ώρα να κάνει το διάκοσμα. Εξού και η καθυστέρηση παράδοση. Λοιπόν, και καθυστερήσαμε και ένα παράδοσμα. Αλλά και μετά, όταν επί τρία χρόνια δεν λειτουργούσε η Μητρόπολη, ας πούμε, του Καθολική της Ήρου, κάπου έπρεπε να τελειώσουμε. Λοιπόν, αναγκαστήκαμε να πάρουμε. Πήραμε, στην αρχή έβαλαν αφιγραντές οι εργολάβοι, αλλά κάποια στιγμή το Υπουργείο δεν τους ενέκρινε. Όχι το Υπουργείο μόνο, και η υπηρεσία η οικονομική, ας πούμε, η περιφέρεια που πλήρωνε. Και δεν τους πλήρωνε, οπότε τους πήραν αυτοί και φύγανε. Και ζήτησα τότε από τον Επίσκοπο, ο οποίος ο άνθρωπος, προκειμένου να σώσουμε το μνημείο, και είχαμε και μια εξαιρετικά καλή συνεργασία και με τους δύο Επισκόπους, πήραμε αφιγραντές, έβαλε αφιγραντές εκεί και άρχισε να αφιγραίνεται ο ναός και φτάσαμε σε ένα σημείο να μπορέσει να τον ζωγραφίσει ο άλλος. Παρ' όλα αυτά, ήταν δεδομένο ότι μετά από λίγο καιρό, δηλαδή άμα περάσει ένας χρόνος, ένα-δύο καλοκαίρια και στεγνώσει ο ναός καλά κλπ, ότι οπωσδήποτε κάπου θα βγει λίγο η υγρασία. Και βγήκε λίγο, έχει βγει στα παράθυρα πάνω, αλλά αυτό το περιμένουμε. Και γι' αυτό και για την τελική παράδοση έχουμε δεσμεύσει τον συντηρητή ότι θα τα επιδιορθώσει για να μπορέσει να γίνει η τελική παράδοση. Και το ξέρουν και οι εργολάβοι αυτό, ότι έτσι θα γίνει. Αλλά γενικώς και τώρα πρέπει να φροντίζουμε για την αφήγανση του ναού. Δηλαδή έχουμε βάλει επάνω στα παράθυρα απορροφητήρες. Οι οποίοι δεν καίνε πολύ οι απορροφητήρες, είναι σαν να τους βάζουμε στις κουζίνες. Στα παράθυρα και από τη μια και από την άλλη έχουμε βάλει 6 τέτοιους απορροφητήρες, οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν για να φεύγει όλοι, να ανεβάζουν το ζεστό αέρα που επάνω υγρός, να τον βγάζουν έξω. Δεν τους έχουν να λειτουργούν. Οι αφιγραντές έπαθαν βλάβη. Και η βλάβη δεν οφείλεται στο ότι είναι κακή η ποιότητα των αφιγραντών, είναι πάρα πολύ καλοί αφιγραντές και ακριβή. Γιατί τους αγοράσαμε εμείς, δεν τους αγόρασε ο εργολάβος, να πούμε, δεν μας έβαλε καλούς. Αλλά τι γίνεται. Εδώ στα νησιά μας είπαν ότι έχει πάρα πολλές πτώσεις της τάσης. Και αυτές οι πτώσεις της τάσης και οι διακοπές τα χαλάνε τα μηχανήματα. Λοιπόν, χάλασαν οι αφιγραντές και οι δύο. Ποιος θα τους φτιάξει? Η εταιρεία που τους πήραμε δέχτηκε να τους φτιάξει. Αλλά θέλει να τους βγάλει κάποιος από εδώ, να τους ξεβιδώσει από πάνω που ήταν βιδωμένοι σε ψηλά σημεία στην τρουμπούνα επάνω. Να τους πάει στην Αθήνα, να τους φτιάξει η εταιρεία και να τους ξαναφέρει και να τους ξαναβάλει. Αυτό δεν το έκαναν οι εργολάβοι, δεν δεχόντουσαν να το κάνουν, δεν ήταν και μέσα στις προδιαγραφές του, δεν ήταν μέσα στην σύμβασή τους, ας πούμε. Αυτό έπρεπε να γίνει λοιπόν από τον Επίσκοπο. Έγραψα ένα γράμμα τότε στον Επίσκοπο πριν λίγο καιρό και του είπα ότι αυτό πρέπει να γίνει επειγόντως και ότι οι αφιγραντές την περίοδο που έχει βροχές πρέπει να δουλεύουν. Στοιχίζει, εντάξει, γιατί είναι μεγάλοι οι αφιγραντές και είναι αρκετά κιλοβάτ τα οποία καίγονται, αλλά αλλιώς πώς θα συντηρηθεί το μνημείο? Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα και νομίζω ότι ως προς αυτό ήδη εγώ είμαι υπέρ της προβολής αυτού του μνημείου, πρέπει να το προβάλλουμε γιατί είναι πραγματικά ένα αριστούργημα, ένα εξαιρετικό κατασκεύασμα και τώρα που αποκαταστάθηκε πράγματι είναι μια προβολή. Ήδη εμένα μου ζήτησαν να γράψω να δώσω μια συμβολή σε ένα βιβλίο που γράφουν για τον αστικό χώρο και την μνήμη. Και έδωσα τον Άγιο Γεώργιο. Με πήρε προχτές ο εκδότης και με χιλιοευχαρίστησε γιατί του άρεσε πάρα πολύ. Και θα το βάλουν τώρα σε κάποιο βιβλίο, αλλά πέρα από αυτό θα βγάλουμε και έναν τόμο μεγάλο που να περιγράφει όλη την ιστορία της αποκατάστασης αυτής. Διότι ξέρεις, Μπάμπη μου, εμείς ξεκινήσαμε στα τυφλά. Δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε κάτωψη. Μια κάτωψη παλιά, μόνο ο ναός έτσι ίσα ίσα. Που δεν ήταν και όπως είναι σήμερα βέβαια, ήταν λείπαν κάποια πράγματα.
δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας. Δεν είχαμε ιστορία. Δεν είχαμε... Ψάχναμε συνέχεια. Τώρα, εάν κάποια στιγμή χρειαστεί, μετά από 50, 100, 200 χρόνια, πρέπει να τα βρούνε... Δεν επιτρέπεται σήμερα πια να μην έχεις ένα αρχείο τέτοιο που όταν θα έρθουν οι επόμενοι, όσο αργά κι αν είναι, να μπορέσουν να τα βρουν, να μελετήσουν και να ξέρουν τι έχει γίνει για να ξέρουν τι θα κάνουν κι αυτοί. Λοιπόν, ήδη έχουμε παραδώσει κάτω στην Επισκοπή πόσα κυβότια, να σου πω, με σχέδια και με κείμενα και με όλες αυτές, όλη την πορεία, αλλά θα βγάλουμε και ένα τόμο που να περιγράφει ακριβώς, για να μείνει στην ιστορία και, και σαν αρχείο, που να περιγράφει ακριβώς όλη την πορεία αυτής της αποκατάστασης. Έτσι ώστε να είναι καταγεγραμμένα αυτά και να... Αυτά για τον Άγιο Γιώργη. Πιστεύω ότι τώρα το καλοκαίρι πραγματικά θα αναδειχθεί η αξία της αποκατάστασης. Αυτό βέβαια που εγώ θα ήθελα να γίνει, είναι χαλιεπή η καιρή, το καταλαβαίνω, πολύ δύσκολη, μετά η Καθολική Εκκλησία είχε πολλές επιβαρύνσεις και δεν έχει και πόρους εδώ. Η Συριανή Εκκλησία των Καθολικών είναι από τις φτωχότερες. Δεν έχει κτήματα, δεν έχει μαγαζιά, δεν έχει πράγματα, ας πούμε, για να έχει πόρους. Και είχαμε συνεννοηθεί με τον Επίσκοπο να προχωρήσουμε σε μελέτη του αναβατορίου από το πίσω μέρος. Γι' αυτό και δεν υποχρεώσαμε τον εργολάβο να σπάσει όλα αυτά τα 60 κυβικά μπετόν που είχε η βάση του Γερανού και να αποκαταστήσει το τοπίο εκεί, διότι υπολογίζω ότι κάποια στιγμή θα μας δοθεί η ευκαιρία να στήσουμε εκεί ένα αναβατόριο. Υπάρχει βάση για τη βάση, δηλαδή. Υπάρχει ένα ασανσέρ. Κοίταξε, το σύνολο του έργου αυτού είναι περίπου γύρω στις 800.000, το υπολογίζουμε. Λοιπόν, με ένα πρόγραμμα που τέτοια προγράμματα που έχουν να κάνουν με προσπέλαση ατόμων, με μένες κινητικότητας κλπ. Είναι πιο εύκολα, τα παίρνεις πιο εύκολα. Όμως για να το πάρεις πρέπει να υπάρχει πλήρης μελέτη. Και το ΕΣΠΑ που πήραμε, το πήραμε γιατί ο Επίσκοπος Φραγκίσκος τότε, όταν του είπαμε ότι για να μπορέσουμε να βρούμε χρηματοδότη, πήγαμε και σε ιδιώτες χρηματοδότες, πήγαμε τότε στο Ίδρυμα Νιάρχου και μας είπε ευχαρίστως να σας χρηματοδοτήσουμε. Αλλά θέλουμε αδειοδοτημένες μελέτες, έτοιμες, με άδειες. Γιατί λέει, μας είπαν τότε, μάλιστα χαρακτηριστικά, το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να κάνει 2,5 χρόνια να σας δώσει την άδεια. Εάν κάνει 2,5 χρόνια, λέει, εμείς θα το έχουμε βάλει εκεί στα έργα της επόμενης χρονιάς. Και αυτά τα λεφτά τι θα γίνουν, θα μένουν εκεί και θα περιμένουν εσάς. Δεν γίνεται. Αν είναι όλα έτοιμα, αν μας τα έχετε όλα έτοιμα, και τότε αποφασίσαμε πριν το ΕΣΠΑ, πριν να ξέρουμε για το ΕΣΠΑ, αποφασίσαμε για τον, να φτιάξουμε τη μελέτη και έγινε η μελέτη. Ήταν και τα μόνα λεφτά που πλήρωσε μέχρι τότε η Επισκοπή, τη μελέτη μόνο. Βγάλαμε άδειες, όλες τις άδειες. Μέχρι και πολεοδομίες που. Αν ξέραμε ότι θα το πάρει το Υπουργείο να το φτιάξει, δεν τη χρειαζόταν. Αλλά αλλιώς πώς θα παίρναμε το ΕΣΠΑ. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα του ΕΣΠΑ, τα είχαμε όλα πακέτο έτοιμα. Και έτσι μπορέσαμε και το πήραμε αμέσως. Λοιπόν, το ίδιο θα γίνει και με το αναβατόριο. Θα πρέπει να γίνει μελέτη, να υπάρχει. Και μάλιστα νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία τώρα που, εν πάση περιπτώσει, ο ενοποιημένος Δήμος έχει πολλά στελέχη μέσα ανθρώπων που ξέρουν πολύ καλά την χώρα και ξέρουν και θέλουν να δημιουργηθεί μια τέτοια εύκολη προσπέλαση για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται. Λοιπόν, εάν γίνει αυτό, ήδη έχουμε συνεννοηθεί και με το Δήμο, ο Δήμος θα αναλάβει τη λειτουργία του. Γιατί δεν είναι μόνο να το φτιάξεις, ποιος θα το λειτουργεί, ποιος θα το συντηρεί, ποιος θα έχει την ευθύνη του. Η Καθολική Εκκλησία δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Η Καθολική Εκκλησία λοιπόν είχαμε πει ότι θα κάνει τη μελέτη και ο Δήμος θα το αναλάβει μετά και σαν φορέας εκτέλεσης, αν το πάρουμε σαν ΕΣΠΑ, αν πάρουμε πρόγραμμα τέτοιο, ευρωπαϊκό πρόγραμμα δηλαδή, επειδή η τεχνική υπηρεσία του Δήμου είναι πιστοποιημένη και μπορεί να πάρει αυτά τέτοια έργα, θα το πάρει και μετά να το λειτουργεί κιόλα. Αυτά. Πάει ο Άγιος Γεώργιος τώρα. Το δεύτερο θέμα που ήθελα να θίξω είναι το θέμα το πολεοδομικό.
Αυτό το πολεοδομικό έχει πραγματικά αμαρτίες. Και οι αμαρτίες δεν είναι μόνο κάποιων υπαλλήλων. Που... Και στοιχεία. Και έχει στοιχειώσει. Λοιπόν, και οι αμαρτίες δεν είναι μόνο κάποιων υπαλλήλων που κατά καιρούς έχω κατηγορήσει, όχι αδίκως, δικαίως, αλλά. Ζουν αυτοί, ζουν ακόμα, ζουν. Η μία ζει, ο άλλος δεν ζει, και αυτή που ζει ξαφνικά ξαναβρέθηκε μπροστά. Και ήταν και διευθύντρια. Αναγκάστηκα να επισκεφτώ τον αρμόδιο υπουργό και να του ζητήσω να παρέμβει ο ίδιος. Διότι του λέω 13 χρόνια το Υπουργείο σας έχει κατά ιδέσμια μια ολόκληρη πόλη. Δεν μπορούν να χτίσουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορεί μια πόλη που είχε δυνατότητες τέτοιες ανάπτυξης κλπ. Και ξαφνικά την έχετε μπλοκάρει. Λοιπόν, και μου υποσχέθηκε ο άνθρωπος ότι... Ποιος? Ο Δρίτσας. Ο Δρίτσας. Μου υποσχέθηκε ότι αν τα έχουμε όλα έτοιμα, στο πρώτο και σιποθά που θα γίνει, στο πρώτο κεντρικό συμβούλιο που θα γίνει, θα το βάλει εκτάκτως. Λοιπόν, όταν έχω μια τέτοια υπόσχεση από τον ίδιο τον υπουργό και όταν ρωτάω εδώ, τι έγινε παιδιά, το έχετε στείλει, ναι λέει το έχουμε στείλει, τι έχετε στείλει, τα σχέδια. Καλά, μόνο τα σχέδια, το διάταγμα, το σχέδιο διατάγματος. Υπήρχε σχέδιο διατάγματος, το οποίο οι παλαιότεροι υπουργοί το είχαν ήδη υπογράψει και οι δύο. Στη συνέχεια, με όλα εκείνα που συνέβαιναν τότε, με αυτούς τους υπαλλήλους, το είχαν κρύψει, το είχαν εξαφανίσει, δεν το πήγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας, πέρασε η προθεσμία που είχε δυνατότητα το Συμβούλιο Επικρατείας να το εγκρίνει και έπρεπε να ξανααναρτηθεί. Ξανααναρτήση, ξέρεις τι σημαίνει. Όλη η ιστορία της επικαιροποίησης, για να το αναρτήσεις ξανά πρέπει να το επικαιροποιήσεις. Πρέπει στη συνέχεια να το αναρτήσεις, πρέπει να γίνουν πάλι ενστάσεις, πρέπει να κριθούν οι ενστάσεις. 2-3 χρόνια πάλι δουλειά. Μα ανά 3 χρόνια το Συμβούλιο Επικρατείας, άμα περάσουν 3 χρόνια από την ανάρτηση, μετά θέλει άλλη ανάρτηση. Δεν μπορεί να το περάσει πια. Λοιπόν, κινδυνεύουμε να χάσουμε πάλι την προθεσμία. Έχει αναρτηθεί εδώ και πόσο καιρό. Έχουν κριθεί οι ενστάσεις εδώ και πόσο καιρό. Αλλά τι γίνεται. Όταν ο Δήμος έρχεται η σειρά του να πάρει αποφάσεις και, ή να δράσει, ναι, μεν σου λέει το πολεοδομικό, τι θα γίνει με το πολεοδομικό, βοηθήσει, θέλουμε οπωσδήποτε να περάσει κλπ. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Ο κάθε Δήμος. Έτσι το κάνουν. Δεν προχωρούν. Τώρα λοιπόν, έγινε η ανάρτηση, έγιναν όλα αυτά, έγιναν οι ενστάσεις, έγιναν. Έχουν στείλει μόνο τα σχέδια στην Μυτιλίνη, στο Υπουργείο Αιγαίου δηλαδή, και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Στο Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί έχει οριστεί ο ιστορικός τόπος και δεν έχει αλλάξει τίποτα και επομένως ακόμη και οι όροι δόμησης είναι ίδιοι, δεν πειράζουμε τίποτα. Με άλλα λόγια, δεν έχει πρόβλημα. Έχει περάσει ΚΑΣ, το ξαναπερνάμε και άμα θέλει ΚΑΣ. Δεν έχουμε πρόβλημα να υπογραφεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Άλλωστε, βρισκόμαστε σε μια συνεχή συνεννόηση με τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι έτοιμα να το υπογράψουν. Όμως, στο Υπουργείο Αιγαίου, τώρα λέγεται νησιωτικής πολιτικής και ναυτιλίας κλπ. Στο Υπουργείο Αιγαίου υπάρχει πάντα πρόβλημα, διότι έπεφτε πάνω στους συγκεκριμένους υπαλλήλους. Από την άλλη, δεν φταίνε μόνο εκείνοι. Εντάξει, έφυγε τώρα η κυρία αυτή. Έτσι. Γιατί μας το κάνει αυτό. Γιατί έφυγε. Γιατί μας το κάνει. Διότι είχε δικαστεί και την είχαν διώξει, αλλά ήρθε ο νόμος του Κατρούγκαλου και την ξανάφερε. Διότι ο νόμος του Κατρούγκαλου δεν επέτρεπε την αποπομπή υπαλλήλων που δεν είχαν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αλλά είχαν κριθεί από τα δικαστήρια τα ποινικά. Και λέει όχι, αυτούς θα τους ξαναελέγξει, να τους εξετάσει, να περάσουν δηλαδή και πειθαρχικό συμβούλιο και μετά. Και εκεί βοήθησε και εκεί λιγάκι ο υπουργός, όταν το εξιστόρισε όλη αυτή την ιστορία και τι έχει τραβήξει σύρα με αυτή την ιστορία, χωρίς να του πω όνομα, μονάχος του μου είπε όνομα και μονάχος του Παρασκευή τον είδα και Δευτέρα με πήρε και μου λέει είναι όλα εντάξει. Αν τα έχετε καταθέσει όλα, μόλις γίνει το πρώτο σιποθά, έχουμε τώρα και απεργία μηχανικών. Και δεν γίνεται εδώ και πόσο καιρό. Μήνες και δεν γίνεται σιποθά. Θα το περάσουμε. Όμως δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι, το φαντάζεσαι. Μου λένε, στείλαμε τα σχέδια, αλλά το διάταγμα πρέπει να το δείτε κι εσείς λίγο, να το δει και η κυρία Χατζοπούλου, η νομικός, η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, του Δικαίου, που το ξέρει το διάταγμα, γιατί εντωμεταξύ θέλει επικαιροποίηση, επειδή έχουν περάσει και 13 χρόνια, έχουν βγει νέοι νόμοι, έπρεπε να επικαιροποιηθεί αυτό.
πήρα την καθηγήτρια και ήρθαμε εδώ. Αρχές Μαρτίου, καθίσαμε 2 μέρες. Την έφερα εγώ, δεν την έφερε ο Δήμος. Στο Δημαρτίο. Ναι, πριν 1,5 μήνα. Την έφερα εγώ και καθίσαμε και 2 μέρες και δουλέψαμε συνεχώς μαζί με τα παιδιά της Πολεοδομίας και ετοιμάσαμε το διάταγμα, επικαιροποιήσαμε το διάταγμα και τους λέω, τώρα ετοιμάστε την έκθεση, την τεχνική έκθεση, τη συνοδευτική που πρέπει να το καταθέσετε και τρεχάτε αύριο, μεθαύριο, το πιο σύντομο δυνατόν στη Μυτιλίνη να συναντήσετε τους υπαλλήλους εκεί, τώρα δεν έχετε πια τον μπαμπούλα, πηγαίνετε εκεί να τα βρείτε για να είναι έτοιμα να μου υποσχέθηκε ο Υπουργός ότι θα το βάλει στο πρώτο σιποθά εκτός ημερήσιας διατάξεως λόγω του ότι έχει υποφέρει τόσο πολύ αυτός ο τόπος, 13 χρόνια τραβιέται με το πολεοδομικό που το έχουν καθυστερήσει εξαιτίας τους το Υπουργείο. Και έτσι λοιπόν λέει, αυτό θα σας το περάσω ως έκτακτη περίπτωση. Και πράγματι, αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά τρέμω ότι θα με πάρει τηλέφωνο μόλις σταματήσει η απεργία των μηχανικών και θα μου πει φέρτε το βάζουμε στο υποθά, να το βάλω. Θα του πω όχι γιατί δεν είμαστε έτοιμοι, δεν το έχουν ετοιμάσει. Δεν έχουν πάει να συνοηθούν με τα παιδιά και να ετοιμάσουν την τεχνική έκθεση. Η τεχνική υπηρεσία που το δουλεύει εδώ. Του Δήμου. Ναι. Δεν τους αδικώ κι αυτούς από την άλλη. Διότι, ξέρεις κάτι, μέχρι τώρα αυτό το θέμα το δούλευε ο Παύλος ο Χατζηγεωργίου. Ο Παύλος τώρα είναι στην Κύπρο. Όταν ήρθαμε, τα παιδιά που το είχαν στα χέρια τους, δεν ξέραν ούτε πού είναι το διάταγμα. Τους είπα να μου το στείλουν πιο γρήγορα να το μελετήσω και που θα είχαμε και 4 ώρες με την καθηγήτρια στο πλοίο να το δούμε, να το επεξεργαστούμε κλπ. Ώστε να έρθουμε πιο προετοιμασμένοι και μου στείλανε άλλα των άλλων. Κάτι κομμάτι από εδώ, κάτι κομμάτι από εκεί. Το διάταγμα ολόκληρο όπως ήταν, που το είχαν υπογράψει 2 υπουργοί, δεν μου το στείλανε. Να κάτσουμε να το ενημερώσουμε, ας πούμε. Λοιπόν, είδαμε και πάθαμε να το βρούμε. Και κάποια στιγμή αφού το βρήκαμε, βρήκαμε τέλος πάντων άκρη, όχι βρήκαμε ολόκληρο, αλλά βρήκαμε μια άκρη, καθίσαμε, δουλέψαμε, το ετοιμάσαμε. Τώρα θα έπρεπε αυτό να βρίσκεται ήδη, να έχει συζητηθεί, να είναι ήδη έτοιμο, ώστε στο πρώτο σιποθά να το βάλουμε. Πού το. Τώρα πέρασα, μου λένε, δεν γίνεται, πριν το τέλος Μαΐου δεν είναι δυνατόν. Στο τέλος Μαΐου, ποιος μου εγγυάται καταρχήν ότι θα είναι ακόμη ο Υπουργός. Αυτός. Δεύτερον, ποιος μου εγγυάται ότι θα είναι αυτή η κυβέρνηση. Εδώ τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Έχω στη διάρκεια αυτή των 13 χρόνων, δεν έχω κάτι να μετρήσω, να τους γράψω, πόσους υπουργούς και γενικούς γραμματείς έχω επισκεφτεί για αυτό το θέμα. Θα μπορούσε να έρθει ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο. Και όλοι οι άνθρωποι μου λένε ναι, να βοηθήσουμε. Και φταίμε εμείς που δεν βοηθούν. Δεν είναι ότι με κοροϊδεύει κανένας. Κανένας δεν είπε ότι θα κάνει κάτι και δεν το έκανε. Εμείς δεν κάνουμε. Το φαντάζεσαι. Διότι. Τώρα, αντί να λένε το γεφύρι της Άρτης, θα λένε το πολεοδομικό της Ερμόπολης. Το πολεοδομικό της Ερμόπολης. Το φαντάζεσαι. Γιατί. Το πολεοδομικό το είχε στα χέρια του ο Παύλος και πόσες φορές τον απασχολούσαν με άλλα θέματα ότι είναι προτεραιότητος το Ολυμπιακό στάδιο. Είχε έρθει στον τότε αντιδήμαρχο πολιτισμού ότι θα πρέπει να κάνει η σειρά Ολυμπιακό στάδιο μέσα στο στρατόπεδο και βάλανε τον Παύλο αντί να τελειώσουμε το πολεοδομικό να κάνει το Ολυμπιακό στάδιο. Μετά το πολεοδομικό του στρατοπέδου. Και αυτό τον Παύλο βάλανε να το κάνει. Και το πολεοδομικό της Ερμούπολης της ίδιας που θα έπρεπε να είναι έτοιμο και να ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να το περάσουμε. Το αφήνουμε πάλι. Τώρα λοιπόν πάλι έφυγε ο Παύλος. Περιμένουμε να δούμε να γυρίσουν τώρα. Χάσαμε τον Παύλο στόπ. Ναι. Μετά λέει πριν το Πάσχα δεν γίνεται. Γιατί είναι τώρα η μεγάλη εβδομάδα έρχεται. Μετά το Πάσχα έχουμε ένα δικαστήριο μου λένε τα παιδιά κάτω και πρέπει να πάμε θα ετοιμαζόμαστε για το δικαστήριο. Και μετά θα δούμε προς το τέλος Μαΐου. Μα τέλος Μαΐου όταν εγώ έρχομαι το Μάρτι και παρατάω τα πάντα για να έρθω εδώ να μην καθυστερήσουμε επειδή ακριβώς βρήκα αυτή την ευκαιρία να το περάσουμε πιο αξιοπρεπώς διότι πραγματικά όταν εξήγησα στον Υπουργό το τι έχει συμβεί με το πολεοδομικό της Σύρου και πόσο έχει ταλαιπωρηθεί η Σύρα με αυτό το πράγμα
Λέει ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτή τη φορά θα πρέπει, εγώ θα κάνω το πάντα για να περάσει. Μου λέει, μην, όχι μόνο ο υπουργός που σου λέω και γενικούς γραμματείς, για τον Δρίτσα μιλάμε, αλλά εκτός από αυτούς, να μην σου πω πόσους προέδρους του 5ου τμήματος και του Συμβουλίου Επικρατείας, με πόσους έχω μιλήσει για το θέμα και μου λένε ναι, φέρτο, δηλαδή τους έχω εξηγήσει την περίπτωση, γιατί είναι και δύσκολη. Είναι δύσκολη περίπτωση. Δεν είναι... Και τώρα θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Τέλος πάντων, ας μην βγάζω τα δύσκολα, αλλά θέλω να πω ότι παλεύει κανείς, αλλά δεν βρίσκεις αντίστοιχη ανταπόκριση. Υπάρχει μια αδράνεια. Και με νευριάζει αυτή η αδράνεια, Μπάμπη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Γιατί εγώ είμαι υπερκινητικός, τα θέλω όλα. Σήμερα επισκέφθηκα, δεν ξέρεις πόσο κόσμο, μέσα στο πρωινό, να μην τους απαριθμίσω, για να ετοιμάσω, να δω για να ετοιμάσω αυτήν την επιτροπή για την UNESCO. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό το θέμα. Τέλειωσε και η γκρίνια μου για το. Γιατί ο Γιώργος πρέπει να πάει σε μια υποχρέωση. Ναι, λοιπόν. Να το πούμε επιτομικά. Επιτομικά θα το πούμε αυτό, γιατί δεν έχουμε και κάτι ακόμη σημαντικό. Λοιπόν, το θέμα της ένταξης της Ερμούπολης και της Ανοσύρου και ενός μέρους γύρω-γύρω μεγάλου, ίσως όλη η επάνω μεριά, στα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, είναι κάτι που μας απασχολεί καιρό. Πρώτα-πρώτα θα είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τη Σύρο να ενταχθεί σε αυτό, να μπει μέσα σε αυτό το κατάλογο. Άμα σκεφτείς ότι πόσοι οικισμοί υπάρχουν σε όλη την οικουμένη, άμα σκεφτείς ότι η Ελλάδα μόνο έχει 11.500 οικισμούς στην στατιστική. Σκέψου τώρα όλα τα κράτη του κόσμου πόσα εκατομμύρια οικισμούς έχουν. Πόσα μνημεία έχουν και σκέψου, Μπάμπη μου, ότι αυτή τη στιγμή ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει μόνο 1.100 μνημεία σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, το να μπούμε μέσα εκεί, που εκεί μπαίνει ο καθένας και όλα τα βιβλία της UNESCO και όλα αυτά που κυκλοφορούν για να δεις τα θαύματα του κόσμου είναι εκεί και προβάλλεται χωρίς διαφημιστικές αυτές των τουριστικών γραφείων κλπ, αλλά σαν απόλυτη αξία παγκόσμια, ότι αυτά είναι, γιατί για να σε πάρουν πρέπει να αποδείξεις την παγκόσμια αξία που έχει ο τόπος αυτός που πας να βάλεις. Λοιπόν, άμα σκεφτείς λοιπόν ότι άμα μπει μέσα στη λίστα αυτή η Σύρος, θα είναι μέσα στους top τόπους όλου του κόσμου, δηλαδή θα πιάνει κανείς και θα λέει Σύρα, εκεί πρέπει να πάω, έτσι, γιατί τα άλλα λίγο πολύ τα έχουν επισκεφτεί εκατομμύρια άνθρωποι. Λοιπόν, το επόμενο είναι ότι τι χρειάζεται γι' αυτό. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό με προειδοποίησαν, το ξέρω κι εγώ, πήρα όλα τα σχετικά, το έχω πολύ μελετήσει και έχω πολύ μετρήσει τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να το πετύχουμε και δεν θέλω και ανακατέματα και το δήλωσα και στον κύριο Δήμαρχο, μην ξανακάνουμε τις ιστορίες της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έχω στεναχωρηθεί με αυτό, γιατί την είχαμε σίγουρη. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι μπορούμε να την πάρουμε. Δεν υπήρχε πόλη που θα να μπορεί να μας συναγωνιστεί, εάν βάζαμε τα προσόντα που είχαμε εμείς, που θα τα βάλω εγώ τώρα για την UNESCO και θα αποδείξω την παγκόσμια αξία της. Δύο πράγματα είναι που θέλει η UNESCO, τα βασικά, που είναι τα κριτήρια, ας πούμε, με τα οποία κρίνουν. Το ένα είναι η παγκόσμια αξία του αγαθού που προτείνεις, ότι πρέπει να έχει μια παγκοσμιότητα, να έχει μια αξία για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για μια μικρή κοινωνία ή για μια μερίδα ή για μια ακόμη και για μερικά κράτη. Σου είπα ότι είναι 1.100 τα μνημεία. Σκέψου ότι από αυτά τα 750 είναι ευρωπαϊκά. Μα η Ευρώπη έχει 500 εκατομμύρια πληθυσμό. Ο κόσμος όλος αυτή τη στιγμή έχει περίπου 4 δισεκατομμύρια. Που σημαίνει ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος των 3,5 δισεκατομμυρίων έχει μόνο 300 μνημεία και ότι η Ευρώπη έχει τα 750. Λοιπόν, 350 έχει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Δυσκολία υπάρχει επίσης διότι δεν πρόκειται για ένα μνημείο. Λέμε ότι τώρα η Ελλάδα έχει στον κατάλογο πρώτη προτεραιότητα που θα προτείνει το Σεπτέμβρη. Τους Φιλίππους. Η Φιλίππη όμως είναι ένας αρχαιολογικός χώρος.
Δεν κατοικεί κόσμος μέσα. Είναι περιφραγμένος, έχει το θεσμικό καθεστώς του, της προστασίας του. Επομένως, είναι αυτός που είναι και απλώς έπρεπε να αποδείξουν ότι έχει μια μεγάλη αξία. Εκτός από τη μάχη των Φιλίππων έχει ένα σωρό άλλα πράγματα να δείξει. Και επομένως, μπήκε στα μνημεία, θα μπει στα μνημεία. Εκτός λοιπόν το ότι είναι ευρωπαϊκό μνημείο η Σύρος, που αυτό είναι ένας αρνητικός παράγων θα λέγαμε, όχι όμως καθοριστικός ούτε αποκλειστικός. Το δεύτερο είναι ότι είναι ζών οικισμός. Είναι πόλη η Ερμόπολη, είναι οικισμός, οι Ανοσύρους ζουν. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο να μπορέσεις να τον κουμαντάρεις και να τον διατηρήσεις. Λοιπόν, τα δύο πράγματα που θέλει είναι πρώτον ότι... Η Ούμπεδα στην Ισπανία που έχουν παίξει ναι, τον Καβάφη. Ναι. Η Ούμπεδα είναι 40.000 πόλεις. Κατοίκος έχει πόλη. Και είναι όλη η πόλη με μνημείο παγκόσμια ναι, πολιτική κληρονομιά. Ναι, μα έτσι πρέπει να μπει και η Ερμόπολη και η Ανοσύρωση. Ναι. Λοιπόν, τα δύο βασικά κριτήρια είναι το ένα, η παγκόσμια αξία, και το δεύτερο, ότι οι χρήστες του τόπου αυτού ενδιαφέρονται και τον προστατεύουν. Πώς να εμφανίσω στην UNESCO ότι η Ανοσύρωση αυτή τη στιγμή δεν έχει πολεοδομικό σχέδιο. Ότι δεν έχει διάταγμα ξεχωριστό, είναι παραδοσιακός οικισμός, είναι αφηρημένη η προστασία που έχουν οι παραδοσιακοί οικισμοί. Βλέπεις κανένα να ενδιαφέρεται, βλέπεις κανένα να παρενεύει όταν πάνω από την Καμάρα που είναι το αρχαιότερο στοιχείο της Ανοσύρου, τη είσοδο της Ανοσύρου. Θα την δεις τώρα στο Ινστιτούτο, στο πρόγραμμα του Ινστιτούτου κλπ. Που την έχουμε και απ' έξω. Ακόμη το 72 η Καμάρα ήταν όπως ήταν το μεσαίωνα, όπως ήταν από τότε που φτιάχτηκε. Και τώρα ξαφνικά έχει γίνει αυτό το χάλι που βλέπουμε με εκείνο το τόξο δίπλα που φταίει η πολεοδομία. Όχι που τους έδωσε την άδεια, που τους είπε να κάνουν το τόξο επιπλέον για να μοιάζει λίγο με το κάτω, αν είναι δυνατόν. Και κάνανε το αλουμίνιο κλπ. Που βάλανε ξαφνικά πάνω από την Καμάρα, που είναι και το έμβλημα του οικισμού, βάλανε ξαφνικά το παράθυρο μιας τουαλέτας, ενός αποχωρητηρίου και από πάνω το παράθυρο μιας κρεβατοκάμαρας. Ξαφνικά. Μα πάνω σε ένα μνημείο ανοίγεις παράθυρα και πόρτες όπως θες. Εδώ στην Ανοσύρο, όλα τα κείμενα που διαβάζεις για την ιστορία της Ανοσύρου σου λέει, βλέπεις γράμματα, βλέπεις επιστολές κλπ. Που ζητάνε να ανοίξουν ένα μικρό παραθυράκι στο τείχος, στο περίμετρο που προστάτευε και δεν τους επιτρέπανε. Και τώρα σε εμάς, πώς να πω τώρα στην UNESCO ότι ξέρετε, εμείς την προστατεύουμε, πώς την προστατεύουμε. Είπα λοιπόν στον Δήμαρχο ότι αυτή τη στιγμή αυτό που επήγει είναι να κάνουμε ρημοτομικό της Ανοσύρου. Ξέρεις πόσα στενάκια έχουν εξαφανιστεί, έχουν γίνει αυλές, έχουν κλειστεί, έχουν γίνει αδιέξοδα, δεν περνάς κλπ. Ξέρεις πόσες αυθαιρεσίες υπάρχουν γύρω-γύρω, πρέπει λίγο να μαζευτούμε, αν θέλουμε να πούμε ότι θα πάμε σε αυτά. Η Ανοσύρος έχει σβήσει, έρχονται ξένοι τώρα και αγοράζουν και οι ξένοι, ακόμη χειρότεροι από τους ντόπιους ας πούμε, βλέπουν ότι αυτό είναι άδειο, εκείνο είναι άδειο και αρχίζουν και το καταλαμβάνουν. Τι τους νοιάζει. Το κάνουν αυλή, το κάνουν αυτό, κλείνουν τον δρόμο, κάνουν... Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα μαζέψουμε. Εγώ θα προσπαθήσω αυτή τη στιγμή να πείσω για την παγκόσμια αξία της Σύρου και των δύο αυτών οικισμών και του περιβάλλοντος χώρου τους. Μιλάμε για τα δύο, για το μεσαιωνικό οικισμό της Ανοσύρου και για το ιστορικό κέντρο της Ερμοπολής. Γι' αυτά μιλάμε. Για ολόκληρη την Ερμοπολή. Όλη η Ερμοπολή, η Ανοσύρου θα πάει σαν μνημείο τώρα. Όλοι μαζί. Το ότι έχει το ιστορικό τόπο, βέβαια, είναι ιστορικός τόπος, το άλλο έχει άλλες συνθήκες, αλλά πάντως όλοι μαζί είναι μια πόλη. Και είναι ένα ολόκληρο πολεοδομικό συγκρότημα. Έτσι θα το παρουσιάσω και έτσι είναι, έχει ένα μεσαιωνικό κομμάτι, έχει ένα νεοκλασικό κομμάτι και έχει το σύγχρονο. Λοιπόν, και έχει όμως και ένα περιβάλλοντα χώρο που. Ουσιαστικά πρέπει να είναι όλη η Νατούρα της απάνω μεριάς. Που είναι Νατούρα και που, εν πάση περιπτώσει, εκεί δικαιολογήσει και ότι προστατεύεται. Όσο προστατεύεται. Και έχουμε και τη Χαλανδριανή που είναι ένα επιπλέον προσόν. Είναι η Χαλανδριανή. Είναι το Φρέαρ. Είναι η Σπηλιά του Φερεκίδη. Είναι πολλά στοιχεία που συνηγορούν. Και άλλα. Θα τα βάλω εγώ στη σειρά αυτά. Εκείνο που θέλω είναι και ζήτησα ήδη από τον Δήμαρχο. Έβαλα μία σπουδάστρια του σεμιναρίου που έρχεται κάθε χρόνο στο σεμινάριο, η οποία σπουδάζει στην Θεσσαλονίκη, να κάνει διπλωματική στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο, το πολεοδομικό της Ανοσύρου. Ποια είναι η κοπέλα αυτή? Η Λινάκη, η Λένια. Ναι. Μια μικρόσωμη κοπελίτσα έτσι. Ναι. Αυτή λοιπόν θα κάνει αυτά.
Της έχω δώσει όλα τα στοιχεία για την Ανωσύρο, την παρακολουθώ εγώ μαζί με τους καθηγητές της απάνω και θέλω να την φέρω 2 μήνες, 3 για να μαζέψει όλα και τα στοιχεία που δεν μπαίνουν σε μια διπλωματική αλλά που χρειάζονται για ένα πολεοδομικό, ώστε να δώσουμε στο Δήμο έτοιμο το υλικό να το, να το περάσει, να το μεταμορφώσει ας πούμε αυτό σε, σύμφωνα με το διάταγμα σε πολεοδομική μελέτη επέκθεση αναθεώρησης, όπως είναι τώρα το λένε τοπικό ρημοτομικό, σε τοπικό ρημοτομικό να το, να το μετασχηματίσει σε τέτοιο και να πάει και αυτό για διάταγμα σαν τη Ερμπούλη. Και ελπίζω ότι αυτό δεν θα έχει την τύχη της Ερμπούλη, θα πάει πιο γρήγορα. Γιατί ακόμη και αν έχουμε καταθέσει το σχέδιο διατάγματος, όπως στην Ερμούπολη, ακόμη και αν είναι, δείχνεις ότι τέλος πάντων έχεις κάνει κάτι. Είναι παραδοσιακός οικισμός, άρα έχει έναν βαθμό προστασίας. Δεν πρόκειται να έχει αυστηρότερο βαθμό προστασίας, αλλά πρέπει να το δείξεις ότι το έχεις και ότι είναι αποτελεσματικός. Λοιπόν, πώς θα γίνει αν δεν κάνουμε, άμα δεν υπάρχει χάρτης καν, πώς το λένε, δεν υπάρχει ρηματομικό στην Ανωσύρο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, διότι και στην Ανωσύρο και στην Ερμούπολη το ρηματομικό είχε γίνει το δεκαετία του 80, όταν έγιναν η ΕΠΑ, επιχείρηση πολεοδομικής αναθεώρησης, ανασυγκρότησης του Τρίτη τότε, με τον Τρίτσι, είχα έρθει εγώ με τη Συριανή ομάδα που ήταν εδώ, η Αυγουστίνα, η Τράγκα, η Παραμάνη κλπ. Και είχαμε δουλέψει με την Ιουλία, την γυναίκα μου, είχαμε δουλέψει το πολεοδομικό και αμέσως θερμοθετήθηκε. Το Γενικό Πολεοδομικό ήταν από τα λίγα που θερμοθετήθηκαν και το είχα κάνει και τη σειρά ήξερα και καθηγητή ήμουνα. Εν πάση περιπτώσει, οι άλλοι όλοι ήταν εργαστέχνες που κάνανε τα πολεοδομικά. Λοιπόν, αφού θερμοθετήθηκε, προχωρήσαμε για την μελέτη επέκθεση αναθεώρησης. Αυτό το ρηματομικό του τωρινό που ακόμη, αυτό ήταν από το 1987. Δεν είχε υπόβαθρο. Υπήρχε ένα υπόβαθρο στο κέντρο και ένα υπόβαθρο για τους οικισμούς πρώτου 23. Δεν ενωνόντουσαν. Ήθελε τότε ο Σταμπουλόγλου, που ήταν ο τοπογράφος που είχε κάνει τους οικισμούς πρώτου 23, 5 εκατομμύρια δραχμές για να τα ενώσει. Δεν του τα δίνει ο Δήμος και σε αυτά το 87-88 και το 91 έδωσε σε μία φράγκου μια κυρία που ήταν υπάλληλος στο Υπουργείο και βγήκε και ανέλαβε να κάνει τοπογραφικό και κάνει τοπογραφικό μόνο το κέντρο πάλι. Και όταν ανέλαβα την έρευνα στο Πολυτεχνείο για να ξελασπώσω πια την Σύρο που είχε μπλοκάρει και δεν θα μπορούσε με τίποτα το Συμβούλιο Επικρατείας να δεχτεί συντελεστή πάνω από 08 κλπ. Δεν είχαμε χάρτη πάλι, δεν είχαμε τοπογραφικό. Και τότε ευτυχώς είχε γίνει το κτηματολόγιο και βρήκαμε και αγοράσαμε του κτηματολογίου. Εμείς τα αγοράσαμε. Του κτηματολογίου τον χάρτη. Σαν εργαστήριο πολεοδομικής σύνθεσης που έκανα την έρευνα τότε, πήραμε τον χάρτη και με βάση αυτόν τον, με αυτό το τοπογραφικό προχωρήσαμε. Δεν θα είχαμε ούτε αυτό πάλι. Τέλος πάντων. Αυτά. Να μην σας κουράζω. Τώρα το αργότερο που μπορεί να το πολεοδομικό να το έχουμε στα χέρια μας, τα ζούμε εμείς, άραγε. Τα ζούμε. Τι να σου πω, παιδί μου, βλέπω τους μαθητές μου και γυρνάνε. Εσύ τα ζείτε για μένα, λέω τώρα. Βλέπω τους μαθητές μου και γυρνάνε. Ρωτούντα τον άλλο, οπότε δεν θα έρθει και η σειρά μου, εμένα σπρίσανε. Δεν θα έρθει και η σειρά μου, λέω, τι θα γίνει. Και θα πεθάνω και θα έχει γίνει το. Δηλαδή θα πούμε πιο εύκολα στην UNESCO, πιο γρήγορα θα γίνει το πολεοδομικό έτοιμο. Τι λέτε. Τι να σου πω. Κοίταξε, στην UNESCO μην έχουμε αυταπάτες. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Πολύ δύσκολο. Μακάρι να μπορέσω φέτο να το περάσω. Να μπούμε στην λίστα εντικατήβα, αυτή στην ενδεικτική λίστα που πρέπει, είναι μια πρώτη φάση, δηλαδή στη λίστα την ελληνική, για να είμαστε υπό πρόταση, να είναι αυτά που θα προτείνει η ελληνική λίστα, το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, μόλις έχει τους φακέλους. Από εκεί και ύστερα, η δουλειά του να γίνει ο φάκελος είναι πολύ βαριά, αλλά θα την κάνουμε. Ελπίζω να βρω και κάποιους χρηματοδότες, ελπίζω ο Δήμος να μου δώσει κάποιον υπάλληλο, κάτι να κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί πρέπει κάποιος να δουλέψει full time κάνα 2 χρόνια για να στηθεί ένας τέτοιος φάκελος. Δεν είναι πολιτιστική πρωτεύουσα αν θέλει φιέστες και γιορτούλες, είναι UNESCO. UNESCO θέλει, τα ξεσκονίζει όλα φιλοφτερό. Λοιπόν, έχω κάνει προετοιμασία πολύ. Το συνέδριο το περσινό ήταν στα πλαίσια μιας προετοιμασίας εξαιρετικά φροντισμένης. Φύγανε ενθουσιασμένοι οι σύνεδροι
της UNESCO και από την όλη διαδικασία και του συνεδρίου και από τη ΣΥΡΟ κλπ. Και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν οι κριτές μας. Γι' αυτό τους έφερα. Η δε καθηγήτρια που βγάλαμε πρόεδρο του ΣΥΒΙΧ ΙΚΟΜΟΣ, η Ελληνίδα, που είναι και μαθήτριά μου, και πρόεδρος του και διευθύντρια του τομέα που είναι το μεσόγειο. Θα την ξαναφέρω, θα ξανάρθει. Αυτή συνεργάζεται τώρα μαζί μας για την UNESCO. Όπως επίσης συνεργάζεται και ο Νακάσης που είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού ΙΚΟΜΟΣ. Γιατί σε αυτούς θα απευθυνθεί η UNESCO για να μας κρίνουν. Λοιπόν, και να κάνουν την εισήγηση. Από εκεί και οι κριτές θα είναι ξένοι. Αλλά σε Έλληνες θα απευθυνθεί για να κάνουν την πρώτη κρίση και να πούνε ότι ναι, εντάξει, μπορεί να προχωρήσει. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία μας. Αμήν. Θέλω πολύ να είσαι μέσα στην επιτροπή αυτή. Που θα εκπροσωπηθούν όλες οι αρχές του τόπου και όλοι οι φορείς και οι αντιπρόσωποι, έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικοί όλου του λαού. Καθολικοί, Ορθόδοξοι, εργαζόμενοι, μη εργαζόμενοι, προσωπικότητες ή όχι, ο κλήρος όλος, δηλαδή οι δύο επίσκοποι, ο Καθολικός, ο Ορθόδοξος, τα εργατικά κέντρα, τα επιμελητήρια, όλοι πρέπει να είναι μέσα. Θα είναι μια μεγάλη επιτροπή, όλοι οι πρόεδροι των πολιτιστικών συλλόγων και φορέων. Σήμερα είδα το Λύκειο, είδα ένα σωρό είδα. Σήμερα σου λέω όλη μέρα έτρεχα. Είδε δεν έχω κοκκινήσει, δεν έχω μαυρίσει. Πήρα χρώμα. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι. Δημιουργική δράση, το καλύτερο ιατρικό. Και το μυστικό της μακροζωίας. Της μακροζωίας, δεν σκουριάζει. Και του ευζήν. Ναι. Δεν σκουριάζει, ναι. Μέσα σε όλα, Μπάμπη, το πρωί έβαλα και ντομάτες. 51 ντοματίες φύτεψα το πρωί. Πριν ξεκινήσω. Σηκώθηκα την αυγή. Έως που να βγει καλά-καλά ο ήλιος και λοιπά, είχα βάλει καμιά 50 ντοματίες για να έχω το καλοκαίρι ντοματούλες ωραίες έτσι, άνετρες που μυρίζουν ωραία. Μεγάλη μου χαρά και που κουβεντιάσαμε απόψε. Και εγώ, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Σ' άκουσα, μάλλον, κύριε Στεφάνο. Είναι μεγάλη μου χαρά που σας έχω φίλο μου, που σας έχω συντοπίτη μου και είμαι πολύ περήφανος και πιστεύω ότι με εσάς μπροστά θα καταφέρουμε τουλάχιστον να πετύχουμε αυτό το σκοπό μας. Και να έχουμε και πολεοδομικό και να έχουμε και. Ελπίζω και για τα δύο. Μπάμπη, το ίδιο περήφανο είμαι και εγώ για σένα. Όταν σε είδα στο τελευταίο πανόραμα, δεν ξέρεις πόση χαρά είχα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη συμπάθεια και το ενδιαφέρον. Καλά. Ο Θεός και ο Θεός μαζί σας. Επίσης. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε κοντά μας και παρακολουθήσατε τον κύριο Σιφ Στεφάνου. Μας μιλάει τόσο σαγηνευτικά για αυτή την πολιτεία που τη λατρεύει. Να είστε καλά, για χαρά.